δίος του εναγής πατρός ημών Νεκταρίου, επισκόπου Πενταπόλεως και Αιγίνης του Θαυματουργού. Η γέννησης και η παιδική και νεανική ζωή του. Ο Άγιος Νεκτάριος εγεννήθη κατά την 1η Οκτωβρίου του 1846 στην Σηλυβρίαν της Θράκης. Κατά το Άγιον Βάπτισμα έλαβε το όνομα Αναστάσιος, οι γονείς του Δήμος και Βασιλική σαν πτωχοί. Τούτο γίνεται φανερόν εκ του γεγονότος ότι ο Αναστάσιος εις μικράν ηλικία νεταξίδευσεν εις Κωνσταντινούπολην προς εξέβρεση εργασίας δια να εξοικονομήσει των άρτων των επιούσιων και ίσως ολίγα χρήματα δια να σπουδάσει. Πιθανόν είναι ότι ο πατήρ του Αγίου, Δήμος Κεφαλάς, απέθανε νωρίς, η δε μήτρη του έμεινε χείρα αντιμετωπίσασα μυρίας όσας οικονομικάς και άλλας δυσκολίας, συντηρουμένη ίσως διαδανείων τα οποία αργότερα ανεγνώρισε και εξόφλησεν ο Άγιος, πωλήσα στην ενσυλιβρία πατρικήν του μικράν οικία. Και ήσαν μεν οι γονείς του πτωχοί και απλοϊκοί ίσως κατά την κοσμική μόρφωση, είχον όμως ασφαλώς πλουσίαν χριστιανικήν καρδίαν και ευσέβιαν και ζωήν και αρετάς και χαρίσματα, των οποίων πλούσιος, εκλεκτός και πανάκριβος καρπός είναι και θα μείνει στον αιώνα ο τον μικρός Αναστάσιος Κεφαλάς. Σήμερον δε όσιος και μυροβλήτης Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως ο Θαυματουργός, ο νέος Άγιος της Αιγίνης και της Ορθοδοξίας ολοκλήρου. Πολλοί είναι οι παράγοντες που συνεργάζονται δια να διαπλάσουν την ψυχή ενός παιδιού και δια να διαμορφώσουν το χαρακτήρα του. Είναι το σχολείο, είναι η εκκλησία, είναι η πολιτεία, είναι η κοινωνία και γενικώς το περιβάλλον στον οποίο ζει ένα παιδί. Αλλά ο σπουδαιότερος παράγων δια την αναστροφή είναι οι γονείς και μάλιστα η μητέρα. Την μεγαλύτεραν λοιπόν ευθύνη φέρουν οι γονείς και αυτοί προσφέρουν και πρέπει να προσφέρουν τα περισσότερα δια τα τέκνοντα. Όσα και αν διδάξουν, εάν δεν παραδειγματίσουν τα παιδιά δια την ατομική ζωή των, ουδέν έπραξαν, έκτισαν επί της άμμου. Και αυτά μεν είναι τα ανθρώπινα μέσα. Βασικών όμως στοιχείων και μέσων δια του οποίου οι γονείς θα επιτύχουν εις των υψηλών σκοπών και προορισμών που ο Θεός όρισεν εις αυτούς είναι η κατά Θεόν προκοπή. Είναι λοιπόν φανερόν ότι οι γονείς του Αγίου Νεκταρίου ανέτρεφαν αυτόν εν Κυρίω. Εμόρφωναν το τέκνον των εις το ευσεβές οικογενειακό περιβάλλον. Ασφαλώς με ψυχοφελής ιστορίας της Αγίας Γραφής, τα κατορθώματα των Πατριαρχών και των Προφητών, των βίων, την διδασκαλίαν και τα θαύματα του Κυρίου και των Αποστόλων μας και τους αγώνας των διαφόρων Αγίων της Εκκλησίας μας. Η ευσεβής μήτηρ του εδίδασκεν εις των μικρών Αναστάσεων διαφόρους προσευχάς της Εκκλησίας μας και συνήθιζε να αποστηθίζει και να ψάλει διάφορα τροπάρια και ύμνους εκκλησιαστικούς, τους οποίους αυτή είχε μάθει από μικράς ηλικίας εις το οικογενειακό περιβάλλον. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψαν το ανομιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι τεν να μην είμαι εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στίδια παντός. Σιμών ο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρα ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες οικήσεις έμει η μήτηρ μου. Ιδού γαρα αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρέφη της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με σώπη και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχειών ελευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη, αγαλιάστου εστέα την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψη με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τεγημονικό στήριξόν με. Διδάξω ανόμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενισήν σου. Ό,τι η θέλει σας, θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματο και ευδοκήσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και δεν ταπεινωμένων ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθήτου τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκήσεις η θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχος. Ιδιαιτέρως τον συνήθιζε να αποστηθίζει των συγκινητικών και λίαν υπηκοδομητικών πεντηκοστών ψαλμών του Δαβίδ, ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεόν σου. Τον απήγγειλεν από στήθους και όπως ο ίδιος εδιηγείτο εις τας αδελφάς της υπ' αυτού ιδρυθήσεις ιεράς μονής της Αγίας Τριάδος Αιγίνης και εις άλλους ευσεβείς μαθητάς του όταν έφθανεν εις των στίχων «Διδάξω ανώμους τας οδούς σου και ασεβείς επιστρέψουσι» διέκοπτε την συνέχεια του ψαλμού και επαναλάμβανε πολλάχιστο στίχον τούτο «Διδάξω ανώμους τας οδούς σου και ασεβείς επιστρέψουσιν» εις ένδειξην όπως οι βιογράφοι του σημειώνουν της ιεραποστολικής του κλήσεως από της ηλικίας ταύτης. Έμελε δηλαδή και αυτός να γίνει μίαν ημέρα ιεραπόστολος και διδάσκαλος του Ευαγγελίου και να διδάξει τας οδούς του Κυρίου και να επιστρέψει εις την κατά Χριστόν ζωήν πολλούς που θα οίκουον το κήρυγμά του. Αλλά ότι εκπαιδικής ηλικίας είχεν την κλίση προς το ιερατικόν αξίωμα υπάρχουν και άλλα ενδείξεις. Ηγάπα πολύ την Εκκλησίαν και είτο ικανοποιημένος να παρακολουθεί τας ιεράς ακολουθίας και τελετάς και να ζει όσο το δυνατόν περισσότερας ώρας εις των ιερών αών βοηθών τους ιερείς εις τα ιερατικά των καθήκοντα. Ιστάνετο, χωρίς ίσως να έχει η βαθίαν γνώση των ψαλμών λόγω της μικράς ηλικίας, όπως ο Δαβίδ γράφει όταν έγραφεν «Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου ημάλλον, ή εκεί μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Δηλαδή, πόσον μου είναι αγαπημένος ο χώρος σου που ευρίσκεσαι εσύ, Κύριε. Ποθεί πολύ η ψυχή μου να ευρίσκεται πλησίον του Κυρίου. Επιθυμώ καλύτερα να είμαι παραπεταγμένος εις μίαν άκρην του ναού του Θεού μου, παρά να κατοικώ σε παλάτια αμαρτωλών». Αυτά ασφαλώς τα μαθήματα επλημμύριζαν την παιδική καρδίαν του μικρού Αναστασίου και ερχόταν πολλές ημέρες και διήρχεται των ναών. Και άλλα όμως δείγματα της ευσεβούς κλήσεώς του εδηγεί το Άγιος. Επρόσεχεν ιδιαίτερα στο θείον κήρυγμα και επιστρέφων εκ της Θείας Λειτουργίας εις την οικίαν του, επαναλάμβανε πλήστα όσα σημεία του κηρύγματος προς κατάπληξην των οικείων. Και η Ιερά Άμφια κατασκεύαζεν εκ χάρτου και διαφόρους ιεροτελεστίας αντί άλλων παιχνιδίων, έκαμε μετάλλων πεδίων και πόθων μεγάλων έτρεφε μία μέρα να γίνει κληρικός. Εις ηλικίαν 7 ετών, όπως εδιηγούντο οι παλαιότεροι, ηγόρασε λευκά φύλλα χάρτου και προσεπάθη με μίαν βελόναν και κλωστή να τα σειράψει. «Τι κάμεις, παιδί μου», του είπεν η μητέρα του. «Θέλω να κάμω βιβλίον, δια να γράψω τα λόγια του Θεού», απεκρίθη ο Αναστάσιος. Λέγουνε μοναχέ που τον εγνώρισαν και έζησαν πλησίον του και εγεύθησαν από την πνευματικότητά του και ήκουσαν τους λόγους του και έχουν προσωπικήν πείραν της Αγίας του ζωής, ότι η παιδική του ζωή κατά τας διηγήσεις του ή το ακριβώς όπως εκτίθεται εις τας παραπάνω γραμμάς και έδειχνεν από τότε ποιον θα είτο το μέλλον του Αγίου. Εις την ιδιαιτέραν του πατρίδα της Σηλυβρίαν έμαθε τα πρώτα γράμματα και ίσως ετελείωσε το ελληνικών σχολείων. Το βέβαιο όμως είναι ότι ο Αναστάσιος Κεφαλάς είχε βαθύτατον πόθον προς μάθησιν και εκτός των σχολικών μαθημάτων εμελέτα ό,τι καλόν ανεκάλυπτεν. Ιδιαιτέρως ηγάπα τα θρησκευτικά βιβλία και η αφελής απάντησης που έδωκεν εις την μητέραν του εις μικροτέραν ηλικίαν, όταν τον ηρώτησεν εκείνη τι θα κάμει τα φύλλα του χάρτου που έραπτεν, έγινε πραγματικό της αργότερα, όταν είτο πλέον εις τα πρώτα εφηβικά του έτη. Εμελέτα δηλαδή τα θρησκευτικά βιβλία και ιδιαιτέρως τους λόγους των εκκλησιαστικών πατέρων και αντέγραφε σημαντικά πατερικά χωρία και γενικώς ότι του έκαμεν ιδιαιτέραν εντύπωση. Εις τετράδια, αργότερον δε όταν του εδόθη ευκαιρία, τα συνεπλήρωσε, τα κατέταξε καταλήλως και τα εδημοσίευσε εις βιβλίων υπό των τίτλων «Ιερών και Φιλοσοφικών Λογίων Θησάβρισμα». Και πράγματι το βιβλίο αυτό του Αγίου Νεκταρίου πολλούς ωφέλησε και βοήθησε στην ζωή. Εις ηλικίαν 14 ετών εγκατέλειψε την ιδιαιτέραν του πατρίδαν Σηλυβρίαν και ως είπομεν ανωτέρω ήλθεν εις Κωνσταντινούπολην δια τας βιωτικάς του ανάγκας, αλλά και πάλι να εκπληρώσει τη σφόδρα επιθυμίαν του, την θεολογική μόρφωση. Εις την Κωνσταντινούπολη εργάστη καταρχάς εις εμπορικών κατάστημα συγγενούς του ως υπάλληλος. Εμπορικές απασχολήσεις όχι μόνον δεν εμπόδισαν τον 14ετή Αναστάσιον από το σκοπόν που είχε τάξει ο σκοπόν της ζωής του, αλλά αντιθέτως συνετέλεσαν εις τον άμεσον άσκησιν του ιεραποστολικού του έργου. Ιδούτι ο νεαρός Αναστάσιος έπρατε. Έγραφε κάποιο κατάλληλον ρητών από τα περτερικά που είχε συγκεντρώσει στο τετράδιόν του, επάνω εις τα δέματα και τα χαρτοσακούλας εις τας οποίας ετύλιγον τα είδη που ηγόραζαν οι πελάτη του καταστήματος. Βέβαιος όν ότι τα ιερά αυτά διδάγματα θα έδιδον αφορμήν με την χάριν του Θεού εις μερικούς εκ των πελατών να ωφεληθούν πνευματικώς. Το γεγονός αυτό αναφέρει ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος εις τον πρόλογο του βιβλίου «Λογίων Θησάβρισμα». Ως υπάλληλος εις το κατάστημα δεν έπαυσε να μελετά και να προσπαθεί να βελτιώσει την θέση του, ούτως ώστε να δυνητεί να σπουδάσει. Πρέπει να σημειωθεί εντάφθα ότι ο νεαρός Αναστάσιος αντιμετώπιζε ήδη εν το μέσο μυρίων πειρασμών της πολυανθρώπου και πολυθορύβου Κωνσταντινουπόλεως όλα τα προβλήματα της εφηβικής και νεανικής ζωής, χωρίς πλέον την προστασία και την άγρυπνη προσοχή των καλών γονέων. Τα σπέρματα όμως της καλής αγωγής προφύλασαν την ψυχή του. Πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι πλησίον εις τους παράγοντας της αγωγής των παιδιών, όταν αυτά μεγαλώνουν και γίνουν πλέον έφηβοι, εισέρχεται και νέος ισχυρότατος παράγων, η προσωπικότης δηλαδή του ίδιου του νέου. Όσας φροντίδας, εκ προθέσμως και αν καταβάλουν οι γονείς και οι άλλοι παράγοντες της διαπαιδαγωγήσεως, δεν θα είναι δυνατόν να προσφέρουν τίποτα εάν ο ίδιος ο νέος δεν σταθεροποιηθεί, εάν ο ίδιος ο νέος δεν μελετήσει και δεν πράξει ό,τι καλόν οι άλλοι ελάχιστα ή τίποτα ως ύπομεν θα προσφέρουν. Λέγουν πως ένας μεγάλος και δυνατός ποταμός της Ευρώπης ρέει προς την θάλασσα με τα κρυστάλλινα και πεντακάθαρα νερά του ορμητικός. Εις τα νερά του δύναται να καθερεπτίζεται ο διαβάτης και να θαυμάζει την κήτην του ποταμού. Εις ένα όμως σημείο της ροής του, λίγα χιλιόμετρα πριν φτάσει στην θάλασσα, ενώνεται με ένα πολύ μικρό ποταμό με θολά και βουρκωμένα νερά. Δια έναν μικρό διάστημα μετά την ένωση των δύο ποταμών, βλέπει κανείς να συμβαδίζουν τα καθαρά νερά του μεγάλου ποταμού με τα θολά του μικρού. Το ήμιση του ποταμού εξακολουθεί να είναι καθαρόν και το άλλο ήμιση θολών. Με το λίγον όμως αναμειγνύεται τα νερά των δύο ποταμών εις ένα θολών και βουρκωμένων ποταμών. Ο μικρός και θολός ποταμός επέδρασε και εθόλωσε τον μεγάλον. Κάτι τέτοιο γίνεται και με τα σκακά συναναστροφάς. Όσο ασήμαντος κι αν φαίνεται ο άνθρωπος με τον οποίον θα συναναστραφεί ο νέος, δύναται εάν ο άνθρωπος, ο φίλος αυτός είναι κακός, να επιδράσει ολεθρίως και καταστρεπτικός εις αυτόν. Ποτέ ο νέος και κάθε άνθρωπος δεν πρέπει να υποτιμά την κακήν δύναμη του άλλου, διότι ο κακός, όσον μικρός και αδύνατος κι αν φαίνεται, έχει σύμμαχον και προστάτην των διάβολων, ο οποίος τον μεταχειρίζεται ως όργανον για να διαπράξουν τον κακόν. Αυτά λοιπόν έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος. Είχε λοιπόν όλα αυτά υπόψη του και εφήτα ενσυνειδήτως πλέον εις των ιερών ναών, ο οποίος απετέλει δι' αυτόν την μοναδικήν ίσως ψυχαγωγίαν και χαράν εν μέσω του θορύβου και των πειρασμών της Μεγαλουπόλεως. Είναι γνωστά άλλωστε και σήμερον τα θέλγητρα και επρόσχερη χαρέ και η κακή ψυχαγωγία την οποία χαρίζουν οι μεγαλοπόλεις στους νέους και των δύο φυλών και μάλιστα όσους είναι η σπουδάς και εργασία. Ο Αναστάσιος αντέδρα με δύναμη στα κακά ρεύματα της κοινωνίας δια των πνευματικών και ηθικών εφοδίων, τα οποία επολαπλασίασε. Εκείνο όμως που απετέλει το πανίσχυρον όπλον του Αναστασίου κατά το δύσκολο στον αγώναν του της ζωής ήτο η χάρις και η βοήθεια του Θεού, την οποία νυχθημερών επεκαλεί το διαθερμής και συνεχούς προσευχής. Η χάρις του Θεού τον ενίσχεν εις τας προσπάθειάς του, εθεράπευε τους πνευματικούς, τας ανάγκας τας υλικάς, τον επαρηγόρη τας δυσχερίας του και τον επλήρωνεν ελπίδων αγαθών δια την τελική νίκη. Ας μην αμφιβάλλομεν ποτέ ότι η χάρις του Θεού, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προεφύλαδε και κατήθινε τα βήματα του νεαρού Αναστασίου. Εις το εμπορικόν κατάστημα όπου εργάζεται, εξετέλει πλήρως και αποδοτικός τα καθήκοντά του ως υπαλλήλου και συγχρόνως, καθώς γνωρίζομενε μελέτα και γονίζεται δια την εκπλήρωση των σχεδίων και των πόθων του. Με το λίγο λοιπόν χρονικό διάστημα και με τη βοήθεια του Θεού, έβρε νέαν πλέον κατάλληλον δι' αυτών εργασίαν ως επιμελητής εις ένα σχολείο του εν Κωνσταντινουπόλη μετοχείου του Παναγίου Τάφου. Εις την εργασία αυτήν ο νεαρός Αναστάσιος επεδόθη με περισσότερον ζήλον, διότι τον εβοήθηκε στη συμπλήρωση της μορφώσεώς του. Εις ηλικίαν πλέον 20 ετών, έχων αρκετάς γνώσεις, ήλθεν εις Χίον, όπου ανέλαβε να εκτελεί τα καθήκοντα διδασκάλου εις το χωριόν Ληθίων. Εις την θέση αυτήν εργάστη επί 7 έτη. Η χωρική του Ληθίου τον ελάτρευον κυριολεκτικός, διότι ούτως δεν περιορίζεται στην διδασκαλία μόνον των μαθητών του, αλλά εκήρυταν εις τον ναόν των θείων λόγων και ανέπτυξε συγχρόνως πλουσίαν πνευματικήν και φιλανθρωπικήν δράση. Και μετά την αποχώρησή του από το Λήθιον, δεν έπαβε να βοηθεί παντιοτρόπος τους Ληθιώτας. Το σπουδαιότερο όμως γεγονός κατά το χρονικό διάστημα που παρέμεινε εις την Χίον είναι ότι πλησίον εις την κλίση προς το ιερατικόν αξίωμα, την οποία καθώς γνωρίζομεν είχε αναμφισβητήτως από την ιστιμπιακή του ακόμην ζωή, ήλθε να προσθεθεί και η κλίσης, δηλαδή η πρόσκληση του Θεού δια να εισέλθει στο θυσιαστήριον ως λειτουργός πλέον του υψίστου. Πράγματι, κατά αυτήν την εποχή ο διδάσκαλος Αναστάσιος Κεφαλάς αισθάνθη έντονα την πρόσκληση του Θεού. Η καρδιά του φλέγεται πλέον κυριολεκτικός από τον πόθο να εισέλθει στη μοναχική καταρχάς ζωή. Η επαφή του με τους Αγίους Πατέρας της περίφημου Νέας Μονής της Χίου, η επικοδομητική καθημερινή μελέτη των Αγίων Γραφών, η ανσυνείδητο συμμετοχή του στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, η νίκη του κατά των σαρκικών ειδονών και των άλλων πειρασμών της ηλικίας του αποτελούν αναμφισβητήτως την κλίση, το κάλεσμα του Θεού. Ο διδάσκαλος Αναστάσιος Κεφαλάς, νέος κατηρτισμένος πλέον με πλουσίαν παιδαγωγική και θεολογική γνώση, προπάντων με ολοκληρωμένη πνευματική προσωπικότητα και με ζωήν Αγίαν, με ταπεινοφροσύνη και με άπειρα δείγματα των ικανοτήτων και θείων χαρισμάτων, δεν είναι δυνατόν παρά να αποτελεί σκεύος εκλογής του Κυρίου. Όλα αυτά είναι σαν την φωνή του Κυρίου που τον καλεί. Έλα, Αναστάσιε, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου. Ήλθεν η στιγμή να εκπληρωθούν οι πόθοι σου. Είσαι ο εκλεκτός μου. Θα προσφέρεις την ανέμακτον θυσίαν και θα οδηγείς τον λαόν μου εις την αλήθεια του Ευαγγελίου. Η είσοδος εις την ιεροσύνη και η φοιτητική ζωή του Αγίου. Την 7η Νοεμβρίου του 1876, ο Αναστάσιος κήρεται μοναχός με το όνομα Λάζαρος και αναγράφεται στο μοναχολόγιο της ιστορικής Νέας Μονής Χίου. Εις τη μονήν του ανετέθη το διακόνημα του γραμματέως. Πλησίων εις τα καθήκοντά του ταύτα, δεν έπαυσε να μελετά και να ασκείται εις των αγγελικών των μοναχών βίων αγρυπνών, προσευχόμενος, νηστεύων, υπακούων και γενικώς φυλάσσων τας μοναχικάς αρετάς. Οι αδελφοί της Μονής ηγάπων ιδιαιτέρως των νέων αδελφών δια την προθυμίαν και την εξαιρετική του συμπεριφορά. Ένα έτος μετά την μοναχική του κουράν, λόγω των πολλών του χαρισμάτων, κατά τη 15η Ιανουαρίου 1877, χειροτονείται εις διάκονον υπό του Μητροπολίτου Χίου Γρηγορίου, εις των Ιερών Ναών των Αγίων Μαρτύρων Μινά, Βίκτορος και Βικεντίου. Το ιεραρχικό του όνομα θα είναι πλέον Νεκτάριος. Υπό το όνομα αυτό θα τον γνωρίσει όλος ο κόσμος και υπό το όνομα αυτό θα λάβει την χάριν του αγιασμού. Αξιοσημείωτον είναι ότι η ημερομηνία της εισόδου του εις την ιεροσύνη συμπίπτει κατά θεία πρόνοιαν με την ημερομηνία της εισόδου του εις την χριστιανική εκκλησία, την ημερομηνία δηλαδή της βαφτίσεώς του. Εις την Νέα Μονή παρέμεινε επί 3 έτη παρασκευαζόμενος δια το μέγα και ιερών μέλλον που ο Θεός θα τον ηξίωνε. Μετά την 3η άσκηση κατά την πνευματική προπαρασκευή, ο διάκονος Νεκτάριος Κεφαλάς είναι έτοιμος δια των νέων στάδιων, δια τους νέους αγώνας που απαιτούνται δια να φτάσει στο θείο προορισμό του. Του λείπουν όμως τα υλικά μέσα. Δι' αυτά ουδέποτε εφρόντιζε. Τα είχε αναθέσει όλα εις τον δοτήρα παντός αγαθού. Αυτός εγνώριζε ότι ο Θεός φροντίζει. Επίρριψον, επί Κύριον την μέριμνάν σου και αυτό σε διαθρέψει. Αυτό επίστευε. Ενδιαφέρεται ο μόνον δια τα πνευματικά τα επουράνια. Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και τα αυτά πάντα. Δηλαδή τα υλικά προστεθήσετε ημί. Αυτό δεν είπε ο Κύριος. Προστεί λοιπόν η αγωνία δια τα υλικά μέσα και δεν είχε ένα άδικο ο νέος κληρικός. Αυτά επίστευε. Με αυτά στα σκέψεις έζη. Η απάντηση του Θεού ήρθε το πάντοτε ικανοποιητική. Ο Θεός εφώτισε τον Ιωάννην Χορέμη, ευκατάστατον και φιλόμουσον Χίον, ώστε ούτως να προσέξει ιδιαιτέρως των διάκονων της Νέας Μονής Νεκτάριων, να αντιληφθεί τα χαρίσματά του και να αποφασίσει να γίνει ευλογημένον όργανον της Θείας Προνοίας. Ανέλαβε λοιπόν ο Ιωάννης Χορέμης να πληρώσει τη δαπάνη της μεταβάσεως του διακόνου εις Αθήνας και την περάτωση των γυμνασιακών αυτού σπουδών. Η χαρά του Νεκταρίου υπήρξε μεγάλη και η ευγνωμοσύνη του προς τον Θεόν και τον Ιωάννην Χορέμην επρόκειτο να εκδηλωθεί εμπράκτος κατά των υπόλοιπων χρόνων της ζωής του, δια των αγαθών έργων της εις Χριστόν θερμής πίστεως και της Αγίας ζωής του. Εις τας Αθήνας ο Άγιος επιδίδεται με θερμών ζήλων, εις τας γυμνασιακά σπουδάς. Συγχρόνως όμως δεν λησμονεί ότι είναι διάκονος του Χριστού και προσέχει και προφυλάσσεται από κάθε επικίνδυνον απασχόληση. Ενθυμείται ίσως ότι εις τας Αθήνας εσπούδασαν οι μεγάλοι της Εκκλησίας πατέρες, Βασίλειος ο Μέγας και Γρηγόριος ο Θεολόγος, τον οποίον έχει μελετήσει πολύ των βίων και τα συγγράμματα και προσπαθεί να ακολουθήσει επί τα ίχνη εκείνων και το επιτυγχάνει. Κατά πάσαν πιθανότητα με το τέλος των γυμνασιακών του σπουδών επήλθε και το επίγειον τέλος του προστάτου του Ιωάννου Χορέμη. Ο Θεός τώρα θα εξεύρει άλλων τρόπων προστασίας του εκλεκτού του. Πράγματι, πολλοί γνωστοί και φίλοι εκτιμώντες τα αρετάς και το ήθος του Αγίου, το συμβολεύουν να μεταβεί στην Αλεξάνδρεια προς τον Πατριάρχην Σοφρόνιον τον 4ο, ο οποίος ήτο γνωστός δια το ενδιαφέρον του υπέρ των νέων που είχαν εκκλησιαστικόν φρόνημα και καλήν επίδοση εις τα σπουδάς του. Ο Άγιος μετέβη στην Αλεξάνδριαν, επεσκέφθη τον Πατριάρχην και έτυχε παρά αυτού πολλών περιποιήσεων. Ο Σοφρόνιος τον συνεβούλευσε να επιστρέψει εις Αθήνας δια να σπουδάσει θεολογίαν, απαραίτητον δια των λαμπρών μέλλον του. Κατά πάσαν πιθανότητα, ο Πατριάρχης ενίσχυσε και οικονομικός τον Άγιον. Αναχωρήσας ο Άγιος εξ Αλεξανδρίας μετέβη κατά πάσαν πιθανότητα εις Χίον, όπου έλαβε την άδεια της μονής του και του γέροντός του Μητροπολίτου για να παρακολουθήσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών θεολογικά σπουδάς. Ευρισκόμεθα εις το σωτήριον έτος 1882. Το έτος αυτό ευρίσκει πλέον τον Άγιον φοιτητήν της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εσπουδές του υπήρξαν λαμπρέ. Τούτο εξάγεται εκ του γεγονότος ότι έλαβαν υποτροφίαν εκ του κληροδοτήματος του Παπαδάκη, διότι κατά των διαγωνισμών έλαβαν άριστα. Κατά το 1885 έλαβε το πτυχίον του, το οποίο ευρίσκεται σήμερον εις το δωμάτιόν του, όπου διέμενε ο Άγιος στην Ιεράν Μονήν της Αγίας Τριάδος Αιγίνης. Οι πόθοι του Αγίου συνεχώς εκπληρώνονται. Είναι πλέον θεολόγος, έτοιμος δια να δώσει ολόκληρον τον εαυτόν του εις τον Χριστόν. Χειροτονία εις πρεσβύτερων και επίσκοπων το έργον του εν Αλεξανδρία. Η θέση του τον αναμένει εις την Αλεξάνδρεια. Ο Πατριάρχης τον υποδέχεται χαίρον και την 23η Μαρτίου 1886 χειροτονεί τον Άγιον εις πρεσβύτερων εις τον Πατριαρχικό Ναόν του Αγίου Σάβα. Το αυτό έτος κατά Αύγουστον απονέμεται εις τον Άγιον το Φύκιον του Αρχιμανδρίτου της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας. Μετά τη χειροτονία του διορίστη ιεροκήρυξ και γραμματεύς του Πατριάρχου, με το λίγον δε ανέλαβε την Πατριαρχική Επιτροπή Καΐρου. Εις την θέση αυτήν επέδειξε δραστηριότητα ποιμαντικήν και διοικητικήν σπανίαν. Προς τους ιερείς της δικαιοδοσίας του υπήρξαν αληθινός πατήρ και προστάτης, ταπεινός και ευγενής, προς το λογικόν δε πίμνιον της αυτής πατριαρχικής περιφερίας, αληθινός πνευματικός ποιμήν. Η διοίκησή του υπήρξε λίαν επιτυχής και η ποιμαντική του δράσης λίαν επικοδομητική. Έχων υπόψη του επίσης το γραφικόν, η γάπησα Κύριε ευπρέπεια νίκου σου, καθώς και την ευχήν της Εκκλησίας μας, αγίασον Κύριε τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Εμερίμνησε δια τη συγκέντρωση χρημάτων, δια των οποίων διεκόσμησε με ωραωτά τους βυζαντινάς τοιχογραφίας των Πατριαρχικών Ναών του Καΐρου ο Άγιος Νικόλαος. Μεταξύ των ωραίων τοιχογραφιών του εξαιρέτου αγιογράφου της εποχής εκείνης Αρμενοπούλου, ιδιαιτέραν εντύπωση προξενούν οι εικονογράφηση των τεσσάρων Ευαγγελιστών εις τα σφαιρικά τρίγωνα του Τρούλου. Η εικονογράφηση του Ευαγγελισμού και των προφητών, η εικόν του Χριστού εις των θρόνων, η Αγία Τριάς, ο Χριστός ευλογών των Άγιων Άρτων, η επί του όρους ομιλία του Κυρίου, η Βαϊφόρος και άλλοι. Τα αυτά επραγματοποιήθησαν εντός 2 περίπου ετών από τις αναλήψεως των καθηκόντων του ως Πατριαρχικού Επιτρόπου Καΐρου. Το έργο του παρακολουθεί ο Πατριάρχης με προσοχή και θαυμασμόν και σκέπτεται να προσφέρει ηθικάς αμοιβάς εις τον λαμπρόν συνεργάτη του. Τον ονομάζει λοιπόν Μέγανα Αρχιμανδρίτην της Εκκλησίας Αλεξανδρίας. Κατά το έτος 1889, 15 Ιανουαρίου, 3 έτη περίπου μετά την εις πρεσβύτερον χειροτονίαν του, ο Μέγας Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κεφαλάς χειροτονείται εις αρχιερέα υπό τον τίτλο του Μητροπολίτου της Πάλε ποτέ διαλαμψάς εις Μητροπόλεως Πενταπόλεως. Η χειροτονία έλαβε χώραν εις τον Πατριαρχικό Ναόν του Αγίου Νικολάου εν Καΐρο, υπό του Πατριάρχου Αλεξανδρίας Σοφρονίου και των αρχιερέων πρώην Κερκίδας Αντωνίου Χαριάτου και Σινέου Πορφυρίου. Το σπουδαίον αυτό δια τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, γεγονός της εκλογής δηλαδή και της χειροτονίας του εις επίσκοπον, αναγράφεται εις τον υπαριθμόν 66 κώδικα του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Ο Άγιος πλέον Πενταπόλεως Νεκτάριος δοξολογών και ευγνωμονών τον δοτήρα παντός αγαθού, τον Κύριον της δόξης, καταβάλει ήδη μεγαλυτέρας προσπαθίας δια την καλλιέργεια των ψυχών, των πνευματικών του τέκνων και την διοίκηση του τομέως που η μήτηρ Εκκλησία του ενεπιστεύθη. Η φήμη του Αγίου καλύπτει πλέον ολόκληρον την Αίγυπτον και εξέρχεται εκ των ορίων αυτής. Η πρόκριτη των Αιγυπτιακών, Ελληνορθόδοξων και τα χρισταπώνυμων πλήρωμα του Καΐρου και της Αλεξανδρίας τον σέβονται βαθύτατα, τον αγαπούν ειλικρινώς και τον λατρεύουν κυριολεκτικώς. Ο Άγιος έχει αφοσιωθεί εξ ολοκλήρου εις τον Θεόν και τους αδελφούς του κατά Χριστόν. Αλλά ο αντίδικος Σιμών διάβολος διαβλέπει πανίσχυρον αντίπαλον εις το πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου. Τα πάντα βεβαιώνουν πως ο Άγιος θα είναι ο μέλλον Πατριάρχης Αλεξανδρίας και πως εκ της θέσεως ταύτης θα δυνηθεί να καταφέρει κέρια πλήγματα εις το κράτος του διαβόλου. Την επιθυμία λοιπόν αυτήν του χριστεπονίμου πληρώματος, αν και ποτέ δεν την εσκέφθη ο Άγιος, ο οποίος ήτο η προσωποποίηση της ταπεινοφροσύνης, την μεταβάλλει ο διάβολος εις ευρείαν διάζωσιν. Χρησιμοποιεί φθονερούς ανθρώπους, διαβολείς και κακούς, οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν τον Πατριάρχην Σοφρόνιον ότι ο Πενταπόλεως Νεκτάριος συνομωτεί εναντίον του και εργάζεται με ένα και μόνον σκοπό να αρπάξει τον Πατριαρχικών θρόνων Αλεξανδρίας. Ο Πατριάρχης, γνωρίζον καλώς τον ενάρετον και αφοσιωμένον επίσκοπον και συνεργάτη του, δεν δίδει σημασία εις τας κακοβούλους διαδόσεις. Και ορθώς πράττει, διότι ο Άγιος Νεκτάριος όχι μόνον ουδέποτε προέβη εις ενεργείας τι αυτάς, αλλά ουδέ σκέψεις ποτέ πέρασεν από το νου του τι αυτή. Αγαπά και σέβεται βαθύτατα τον Πατριάρχην και προστάτην του, και μόνον βαθύεν ευγνωμοσύνην αισθάνεται προς αυτόν, και την ευγνωμοσύνη του αυτήν προς τον Θεόν και τον Πατριάρχην την αποδεικνύει εμπράκτος δια του ήθους, της αγιότητος και του καρποφόρου εν Καΐρο πνευματικού και διοικητικού του έργου. Οι φθονεροί όμως συκοφάνται και κατηγοροί του, δεν απογοητεύονται από τη στάση του Πατριάρχου. Ο διάβολος τους ενισχύει και τους υπόσχεται πολλά και τελικώς θριαμβεύουν. Φοβούτας διαβολάς καν ψευδήσεις είναι. Να φοβήσει τα συκοφαντίας κι ας είναι ψευδής, λέγει κάποιο ρητό. Και προσθέτουν οι νεότεροι αντίχριστοι. Συκοφαντή, συκοφαντή και κάτι θα μείνει. Έτσι και έγινε, ο Πατριάρχης εκάμφθη. Η κακία και ο φθόνος υπερίσχυσαν και ο Άγιος διετάχθη να παραιτηθεί της θέσεως του Πατριαρχικού Επιτρόπου καταρχάς, με το λίγον δεν να εγκαταλείψει και την γη της Αιγύπτου όπως και έγινε. Ο Άγιος εισέρχεται εις το στάδιον δοκιμασιών, αλλά δεν είναι το δυνατόν να γίνει αλλιώς. Το ίδιον συνέβη και με τους προφήτας, τους Αποστόλους και τους Αγίους. Του κανόνος αυτού δεν είναι το δυνατόν να εξαιρεθεί και ο μέλλον Άγιος. Ο Χρυσός δε, διαναλάμψει πρέπει να διέλθει δια του πυρός και το μοσχολίβανον δια να ευωδιάσει πρέπει να πέσει στην φωτιάν. Και ο πιστός χριστιανός, δια να αποδειχθεί πράγματι πιστός και ενάρετος, πρέπει να διέλθει από την κάμινον των θλίψεων. Έτσι λάμπει η αρετή του και έτσι προάγεται εις πνευματικότητα. Ο Άγιος Νεκτάριος διέρχεται λοιπόν το στάδιον των δοκιμασιών. Με υπομονήν δέχεται την επίσκεψη του Κυρίου. Αναχωρεί εις Αθήνας περίληπος, διότι αποχωρίζεται του ποιμηνίου και του έργου του. Οι χριστιανοί της ελληνικής κοινότητας Καΐρου τον συνοδεύουν νοερός εις το πικρόν ταξίδιόν του και γλυκαίνουν την βαθύαν θλίψη του με θερμόν αποχαιρετιστήριον γράμμα που υπογράφεται από 1000 περίπου πνευματικά του τέκνα. Ιδού το κείμενο του γράμματος που ευγλώτος ομιλίδια των εν Αιγύπτω έργων του Αγίου. Προς την αυτού πανιερότητα, Κύριον Κύριον Νεκτάριον Μητροπολίτην Πενταπόλεως, εντάφη, πανιερότατε, μεγάλος έθλιψε και βαθέως συνεκίνησεν ημάς η μετέρα απόφασης του να αναχωρήσετε εξ Αιγύπτου. Η απομάκρυνσή σας θεωρείται παροιμόν απώλεια δυσεπανόρθωτος, διότι δι' αυτής η μεν των Αλεξανδρέων Εκκλησία στερείται ενός των διαπρεπών ιεραρχών, το δε ορθόδοξον εντάφθα κοινών ενός αρχιερέως. Ούτινος έλαβε πήραν των αγαθών διαθέσεων και της επιτεύξεως του καλού ακαταπονήτου ενεργείας του. Η τετραετής εν Καΐρο διακονία σας παρέσχε πάση ψηλαφιτάστας ενδείξεις της προς το ιερόν καθήκον, ενώ εκλήθητε άκρας αφοσιώσεώς σας, αυταπαρνήσεως και ζήλουσας, και παρουσίασε τας περιστάσεις προς εκτίμησιν της ακεραιότητος του χαρακτήρα σας και προς αναγνώρισιν της πληθείως των σπανίων ποιμαντικών αρετών, διάς επισπάσιστε την γενικήν αγάπην και το σεβασμόν. Επολεύ εργεσίες σας προς πάντας τους επιδεωμένους, ο λαμπρός διακοσμηθής πατριαρχικός ναός και τα ανακαινιστέντα πατριαρχία, εις ή διαπρίσει οι κήρυκες, της ημετέρας αρετής και ικανότητος, εδέ ποικίλες συγγραφές σας, εφιλοπονηθεί σε προς επικοδόμηση των εν γέννη χριστιανών, μαρτυρούσι τας ευγενείς διαθέσεις της αγαθής ημών καρδίας, ή της εγένετο το σούτον ευρεία, όσον το πλάτος της χριστιανικής αγάπης. Ανομολογούμεν και άφθης, ότι μεγάλος λιβόμεθα επί τη αναχωρήση σας, διότι αισθανόμεθα εν την καρδία ημών, εν απολυθέν τη κενών, και λογιζόμεθα μεγάλην ηθικήν ζημίαν την στέρηση του συμπαθεστάτου των αρχιερέων και του δραστηριοτάτου των κληρικών, πλην επειδή ευουλέ του Κυρίου ανεξιγνίαστη, προπέμπομεν ημάς με τας ενδομήχους ευχάς της καρδίας, ας εσπάνια χριστιανικέ και φυσικέ ημών αρετέ κατέστησαν, και παρακαλούμεν θερμός την ημετέραν πανιερότητα, να μην διαλείπει εν τες προς τον Θεόν προσαγωμένες δεήσεσι, να μνημονεύει και ημών των αγαπώντων και επιποθούντων αυτήν φίλων της. Εν Καΐρο, τη 29η Ιουλίου του 1890. Η αποχαιρετιστήριος αυτή επιστολή εμαρτύρει και διακηρύττει δια του στόματος 1000 περίπου μαρτύρων, το επιστελεστέν εν Καΐρο έργων του Αγίου και την αγιότητα της ζωής του. η διέλευση του Αγίου εκ της διευθύνσεως της Ριζαρείου Σχολής. Επί 7 και πλέον μήνας παρέμεινε εις Αθήνας, άνευ εργασίας στερούμενος των πάντων, διότι ό,τι οι εν Αιγύπτο χριστιανοί προσέφερον προς αυτόν δια λειτουργίας και λοιπάς ιεροτελεστίας το διένυμεν εις τους φτωχούς. Αλλώς αναφέραμε προηγουμένως ο Άγιος και τας πνευματικάς και τας υλικάς του ανάγκας και πάσαν την βιωτική μέριμναν είχε αναθέσει μεταπολύτου εμπιστοσύνη εις των Θεών. Εκείνος και τώρα θα ευρώτιζε δια των Άγιων. Έτσι και έγινε. Κατά τη 15η Φεβρουαρίου του 1891 διορίστη ούτως ιεροκήρυξε Βίας. Την δε 28η Μαρτίου του 1892 μετετίθετο εις την θέση του ιεροκήρυκος Φθιώτιδος και Φωκίδος. Τη διακονία του ως ιεροκήρυκος μαρτυρεί το κατωτέρω έγγραφον του Δημάρχου Κύμης, όταν ο Άγιος μετετέθη εκ της ευβίασης των ομών Φθιώτιδος και Φωκίδος. Σεβασμιότατε, η μετέρα πόλης μεθόλης της επαρχίας εκφράζει διεμού προς την ημετέραν σεβασμιότητα, την λύπην επί τη αναχωρήση αυτής εκ του νομού ευβίας, ενώ επί 2,5 έτη ως ιεροκήρυξ εν αυτό διατρίψατε. Η εκδηλωθήσα παρόλης της επαρχίας γενική εύνοια προς την ημετέραν σεβασμιότητα και ο απόλυτος σεβασμός που απολάβει από πάσης ηλικίας είναι ένδειξη των αισθημάτων των καρδιών απάσης της επαρχίας, άσδια των κηρυγμάτων της και της χριστιανικής πολιτείας της κατέκτησαν. Η Κύμη και η μεταυτής άπασα, η επαρχία Καρυστίας, ιδέως πάντοτε θα αναμειμνίσκεται της μεταξύ ημών παρουσίας της, της τοσού των κατάστασης προς φιλούς. Η επαναπολυφθή σε αυτή, οι ιερές συγγραφές της, ας υπεραυτής εξεπώνησε και δημοψίευσεν έσονται ενδελεχείς αφορμέ προς ανάμνηση. Ευτυχής θα ελογιζόμεθα εάν εκφραστήσε και διαβιβαστήσε προς το Υπουργείον ευχέ ημών εισή κούοντο και απολαμβάναμε την ευτυχία να έχουμε την ημετέραν σεβασμιότητα επιπλειώνας χρόνους με θυμών. Επειδή όμως άλλος έδοξε της ηθήνους ητα της Εκκλησίας, της προνοούσης υπέρ των τέκνων αυτής, ευλαβούμεθα τας αποφάσεις αυτών και προπέμπουμε την ημετέραν σεβασμιότητα μετά της οφειλωμένης προς αυτήν ευνοίας και ευχόμεθα ολοψύχως υπέρ της καταβοδώσεως και διατηρήσεως της υγείας αυτής. Εισέτη πολλά. Παρακαλούμεν δε όπως και η μητέρα σεβασμιώτης μη διαλείπει ευχομένη υπερ ημών εν τες προς τον Θεόν εντεύξεσιν αυτής. Απεκδεχόμενη τας ημετέρας ευχάς και ευλογίας και κατασπαζόμενη την ημετέραν δεξιά διατελούμενες αΐ ευγνώμονες. Εν Κύμη τη 10η Σεπτεμβρίου 1893 ο Δήμαρχος Κυμαίων Πρωτεβούσης Επαρχίας Καρυστίας Σαραφιανός, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου υπογραφήδης ανάγνωστος. Από του Φεβρουαρίου του 1891 μέχρι του Μαρτίου 1894 ο Άγιος διέτρεχε καταρχάς των ομών Ευβίας και κατόπιν των ομών Φθιώτιδος και Φωκίδος ως ιεροκήρυξ κηρύττων των λόγων του Θεού, εξομολογών τους χριστιανούς, χαίρων μετά των χερόντων και κλαίων μετά των κλαιόντων, παρηγορών και βοηθών παντιοτρόπως τους πάσχοντας. Τον Μάρτιο του 1894 καλείται να διευθύνει την περιώνυμον Ριζάριον Εκκλησιαστικήν Σχολήν. Έως τώρα εκήρυτε και έφερε πλησίον εις των Χριστών ψυχάς απλών ανθρώπων. Τώρα καλείται να προπαρασκευάσει τα στελέχη της Εκκλησίας. Πρέπει να αναδείξει από τη νέα του θέση θεολόγους, ιεροκήρυκας, ιερείς, επισκόπους και γενικώς ικανούς και αξίους αρχιεργάτας του πνευματικού του Κυρίου Αμπελώνους. Εις την θέση του Διευθυντιού της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής παρέμεινεν επί 14 έτη. Η περίοδος αυτή της Ριζαρείου υπήρξε κατά την μαρτυρίαν επιζώντων εις έτη μαθητών του Αγίου, διαπρεψάντων και στην Εκκλησίαν και στην Επιστήμην, η πλέον γόνιμος και καρποφόρος εις απόδοσιν κληρικών, επόλαστας εποχάς της ζωής της σχολής, επί 125 περίπου έτη. Θα είτο δυνατόν να συγγραφεί τόμος ολόκληρος δια το θεοφιλές έργων του Αγίου εν τη Ριζαρείου Σχολή εξεγγράφων μαρτυριών, διαπρεπών ζώντων και τεθνεόντων μαθητών του. Ο διάδοχός του εις τη διεύθυνση της σχολής και μετέπειτα ύμνηστος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Κυρός Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο Άγιος και σοφός αυτός ιεράρχης, ιδού τη γράφει στο βιβλίο του η ιστορία της Ριζαρείου Σχολής περί του Αγίου Νεκταρίου, ως διευθυντού της Ριζαρείου Σχολής. Η Ριζάριο Σχολή, δια του διευθυντού Μητροπολίτου Πενταπόλεως Νεκταρίου, ένεκα του κύρους αυτού ως ιεράρχου, επανέβρε την εσωτερική αυτής γαλήνη και δια του εκλεκτού αυτής διδακτικού προσωπικού εχώρισε προς τα πρόσωπα μετά τη συνήθους αυτής μεγάλης πνευματικής επιδόσεως. Ο Διευθυντής αποκατέστησε τελείως τον εκκλησιαστικόν χαρακτήρα της εσωτερικής ζωής της σχολής, Εν της είναι όμως ενέργειοι αυτού εφάνισαν ασκητικέ και υπερβολικέ. Αλλά ασφαλώς δι' αυτόν αποκαθίστατο ο εκκλησιαστικός της σχολής χαρακτήρι. Ιδιαιτέρως κατέβαλε προσπαθίας ο διευθυντής ου μόνον δια την εκκλησιαστική μόρφωση και ηθική διαπαιδαγώγηση των τροφίμων της σχολής, αλλά και δια της λεπτομερίας του σχολικού βίου. Το κύριο όμως χαρακτηριστικόν γνώρισμα του Διευθυντού Μητροπολίτου Πενταπόλεως Νεκταρίου Κεφαλά, το οποίο αναφέρουν άπαντες οι διαπρεπείς μαθητέ του, γραπτός ή προφορικός είναι ένα, η αγιώτης του βίου του. Αυτό τονίζεται εντάφτα, διότι γράφομεν δια έναν Άγιον της Εκκλησίας μας και η έξωθεν μαρτυρία έχει ύψη στην σημασία, όταν αυτή μάλιστα προέρχεται από τα στόματα ή γραφίδας διαπρεπών ιεραρχών, καθηγητών πανεπιστημίου και άλλων σοφών, οι οποίοι εγεύθησαν εκ των πνευματικών του Αγίου Καρπών. Άνευ ενδιασμών ομολογούν τούτον ως Άγιον, και είναι από τα σπάνια παραδείγματα η περίπτωση του Αγίου Νεκταρίου, να τον ομολογούν δηλαδή Άγιον και να τον προσκυνούν οι σύγχρονοί του, να χτίζουν ναών, τιμόμενον εις το όνομά του εκείνη μεθονέζησε, να συντάσσουν ιεράς ακολουθίες και πανηγυρικούς λόγους. Η εποχή της παραμονής του στην Ριζάριον είναι ίσως η ωραιότερα εποχή του Αγίου. Οι μαθητές του, οι παλαιοί, τον ομολόγησαν Άγιον και οι νέοι μαθητές της σχολής, κατά πνεύμα μαθητέ του Αγίου, αφιέρωσαν το εν. Εκ των τριών κλητών του τρισυποστά του περικαλούς ναού, των νέων κτηρίων της Ενχαλαδρείο Ριζαρίου Σχολής, εις τιμήν και μνήμην του Αγίου και κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ψάλλουν το απολυτίκιον του Αγίου και πανηγυρίζουν κατά την ημέραν της μνήμης του την 9η Νοεμβρίου και έχουν ως προστάτην και βοηθών των Άγιων. Σηλυβρίας των γόνων, Ριζαρίου των έφορων, των ενσχάτους χρόνης φανέντα, αρετής φίλων γνήσιων, Νεκτάριον τιμήσομεν πιστή, ως εν Θεον θεράποντα Χριστόν. Αναβλίζει γαριάσας παντοδαπάς της ευλαβώς κραυγάζουσι. Δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε θαυμαστώσαντι, δόξα το ενεργούν τη διασού πάσινη άματα. Εις την Ριζάριον σχολήν παρέμεινε ο Άγιος μέχρι του 1908. Κατά το διάστημα αυτό οι δράσεις του Αγίου δεν περιορίζεται απλώς εις την σχολήν. Αθήνα και ο Πειραιάς εγνώρισαν καλώς την επικοδομητική πνοή του Αγίου. Δεν πάβει να κηρύττει, να ιερουργεί πολλάχης εις το παρεκκλήσιον της σχολής, αλλά και στους ιερούς ναούς των Αθηνών και του Πειραιώς. Καλούμενος λειτουργεί και κηρύσσει των λόγων του Θεού. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζεται λίαν επενετικός δια τα συγγράμματά του, τα οποία με την έγκριση της δημοσιεύει και κυκλοφορεί. Ο Μητροπολίτης Αθηνών έχει τον Άγιον ως πολύτιμον βοηθών. Βοηθεί τον Μητροπολίτην χειροτονών τη εντολή του πολλούς κληρικούς της Μητροπόλεως Αθηνών. Του αναθέτει ανακρίσεις επί διαφόρων καταγγελιών διακληρικούς. Τον καλεί εις διαφόρους εις σκέψεις επί εκκλησιαστικών και θρησκευτικών θεμάτων. Φιλανθρωπικοί και κοινωνικοί σύλλογοι τον καλούν δια διαλέξεις και τον ονομάζουν επίτιμον πρόεδρο. Ο Πειραιάς γνωρίζει επίσης καλώς την προσωπικότητα του Αγίου και τον τιμά εν ζωή ιδιαιτέρως, διότι πρόκειται κατά θείαν βουλή να αποτελέσει την κυρίαν θύραν, εκ της οποίας τα αποπλέουν τα πλοία με τα πλήθη των προσκυνητών προς τον Άγιον. Ο αείμνηστος πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μακρύς, εφημέρειες του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιώς, μέχρι της εις κύριον εκτιμίας του κατά το 1942, χειροτονηθής υπό του Αγίου κατά εντολήν του Μητροπολίτου Αθηνών, ομιλεί πάντοτε προς τα πολύ πληθή πνευματικά του τέκνα για την προσωπικότητα του Αγίου. Διηγείτο μάλιστα ο πατήρ Μακρύς ότι μετά την εις κύριον εκδημίαν του Αγίου Νεκταρίου, μεταβάσει στην μονή της Αγίας Τριάδος Αιγίνης, δια να λειτουργήσει εκοιμήθη στο δωμάτιο και στην κλίνη του Αγίου, κατά τη νύχτα αφυπνιστής εις τα άνθη ευωδίαν εκλεκτού μύρου. Κατά το διάστημα ακόμη της παραμονής του εν Αθήνες, ο Άγιος δεν πάβει να ενδιαφέρεται δια την ίσον Χίον, εις την οποία παρέμεινε ενός διδάσκαλος και ιδιαιτέρως δια το χωρίον Ληθίων. Βοηθεί παντιοτρόπος τους αγαπητούς του κατοίκους του χωριού, μεσολαβών προς τον αείμνηστον Ανδρέαν Συγχρόν, ή να ενισχύσει τούτους και διαθέτων και ο ίδιος χρήματα. Ιδιαιτέρως όμως ο Άγιος εμερίμνα και φρόντιζε δια την μονήν της μετανοίας του, τη Νέα Μονήν Χίου, εις την οποία νεκάρει ως γνωστόν μοναχός και εφόρεσε το αγγελικόν σχήμα. Πολλές υποθέσεις της μονής ανετίθετο εις τον Άγιον και ούτως προθήμως εφρόντιζε δια την άμεσον τακτοποίηση. Πάντως η εποχή του της εν Αθήνες παραμονής φέρει την πνευματική του σφραγίδα. Είναι εποχή που το κήρυγμα οικούεται σπανίως και ο Άγιος δίδει μεγάλη όθηση εις αυτόν. Εργάζεται δια την ιεράν εξομολόγηση και συγγράφει ψυχομελής μελέτας προς διαφώτιση του λαού. Αλλά και μαθητάς εμόρφωσεν αξιόλογους, οι οποίοι συνέχιζαν και συνεχίζουν το έργο του. Χαρακτηριστικών αναφέρομεν εκ των επιζώντων των εδεσιμότατων πρωτοπρεσβύτερων Άγγελων Ισιώτην, ο οποίος ως πρόεδρος των Ορθοδόξων Χριστιανικών Ενώσεων Νέων εργάζεται ηλίαν καρποφόρος και αποδοτικός υπέρ της εξαπλώσεως της Βασιλείας του Χριστού επί της γης. Αναφέρομαι ακόμη τον διαπρεπή ακαδημαϊκόν καθηγητή του Πανεπιστημίου, κύριον Παναγιώτην Μπρατσιώτην, ο οποίος μεγάλος προήγαγε παροιμάν την Ορθόδοξον Θεολογίαν. Ίδρυσης της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Αιγίνης, το έργο του Αγίου εν τη Μονή. Κατά το διάστημα της θητείας του, ως διευθυντού της Ριζαρείου Σχολής, εχείρευσε ο Πατριαρχικός Θρόνος Αλεξανδρίας και οι σκέψεις όλων εστράφησαν προς τον Άγιο Νεκτάριο, ως τον μόνον κατάλληλον για να εκλεγεί ως Πατριάρχης. Ιδού τη γράφη του έγκυρων θρησκευτικών περιοδικών ανάπλασης, εις το Τεύχος 89 της 9 Σεπτεμβρίου 1899. Η υποψηφιότης του, δηλαδή του Αγίου Νεκταρίου, είναι εκ των μάλιστα βαρινουσών, διότι είσαι εκ των πλέον διακεκριμένων και εκπαιδευτών και θερμουργών και διαβλήτων ιεραρχών, ους έχει να επιδείξει η Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία συγγραφεύς γονιμότατος, ακαταπώνητος του πνεύματος εργάτης, τροφήν και τρυφήν του έχων την διακονίαν του λόγου και την αλήθειαν, αφιλάργυρος μέχρις υπερβολής, φιλάγαθος μέχρι μανίας, γαλήνιος, αλλά και ισχυρός πράος, αλλά και ευσταθής, καθαρός στον βίον, σεμνός, ευπρεπής, κόσμιος στην μορφή και το παράστημα, μακροπρεπίας κρίσεων και ραδιουργίας και πάθους και φθόνου. Είναι προσωπικόπητης επισκοπική εκ των μάλλων υπερηχουσών. Το δε αρμονικών και σύμμετρων σύνολων των αρετών τάση εν της εκλεκτής της πρώτης γραμμής. Αλλά ο Άγιος Νεκτάριος πρετήμα των μοναχικών βίων είχε ήδη επισκεφθεί τα σεβασμίας μονάς του Αγίου Όρους και ο πόθος του προς την ερημίαν εμεγάλωνεν ολονέν. Κατά το έτος 1904, ενώ τι ακόμη διευθυντής της Ριζαρείου ίδρυσε την ιεράν και σεβασμίαν γυναικείαν μονήν της Αγίας Τριάδος, εις την ίσον έγιναν, εις την θέσιν Ξάντος. Η θέση αυτή απέχει 6 χιλιόμετρα από την πόλη της Αίγινας. Κατά τας πληροφορίας εγινητών εις την θέσιν αυτήν υπήρχε παλαιότερα μονή της Ζωοδόχου Πηγής, εις την οποίαν εμόνασεν η Αγία Θανασία η Αιγινήτισσα επί τουρκοκρατίας και η οποίαν εχώρισεν εις Θεσσαλονίκην μετά των Αγίων Θεοδόρας και Θεοπίστης, διότι πειρατέ ελιμένοντο την έγιναν. Έναντι της μονής υπάρχει ακόμη ο λόφος επί του οποίου εκτισμένη η παλαιά έγινα. Εις το μέρος αυτό επιδεικνύεται και σήμερον η επισκοπή του Αρχιεπισκόπου Αιγίνης Αγίου Διονυσίου. Εις την ωραίαν και γραφικήν αυτήν τοποθεσίαν της νήσου εγκαταστάθησαν επρότε μοναχέ μαθήτρια του Αγίου, τας οποίας επεσκέπτεται και ενίσχυε πνευματικός και υλικός οκτήτρο της μονής Άγιος Νεκτάριος. Κατά το έτος 1908 ο Άγιος παρητήθη εκ της διευθύνθεως της Ριζαρείου Σχολής να εγκαταβιώσει μονίμως εν τη Ιερά Μονή, της οποίας υπήρξαν ο ιδιοκτήτης. Εις ηλικίαν 62 ετών ο Άγιος εγκαταλείπει τη σχολήν και τας Αθήνας. Το Συμβούλιο της Ριζαρείου Σχολής προσεπάθησε να μεταπείσει τον Άγιον, αλλά λόγοι υγείας δεν του επέτρεπον την περαιτέρω παραμονήν στην υπηρεσία και ούτως επέμεινε στην παρέτηση. Το Συμβούλιο εδέχθη μεταλείπει στην παρέτησή του και απένιμε προς αυτόν μετά των ευχαριστειών του και σύνταξη εκ 250 δραχμών μηνιαίως. Ομοίως εξεφράστη προς τον Άγιον η Βασιλική ευαρέσκεια δια τη μακράν και ευδόκιμον υπηρεσίαν του. Ο Απρίλιος του 1908 ευρίσκει πλέον απερίσπαστον των υπηρεσιακών του καθηκόντων των Άγιων Νεκτάριων στην Μονή της Αγίας Τριάδος Αιγίνης, αφού προηγουμένως εζήτησε και έλαβε το κανονικό γράμμα της Νέας Μονής Χίου, ότι διαγράφει του μοναχολογίου αυτής και αφού έτυχε της κανονικής εγκρίσεως του Μητροπολίτου Αθηνών Θεοκλήτου Πρώτου, εις την πνευματική δικαιοδοσία του οποίου υπήγε το τότε η νήσος Αίγινα. Εις τη μονήν ταύτην διήλθε των υπόλοιπων χρόνων της ζωής του προσευχόμενος, γράφων, κηρύττων, παρηγορών και γενικός εργαζόμενος πνευματικός, μέχρι ότου ο Κύριος τον εκάλεσαν εις τας ουρανίους μονάς. Η μονή του Αγίου Νεκταρίου από της ιδρύσεώς της και μάλιστα από της οριστικής εγκαταστάσεώς του ιδίου εις αυτήν ελειτούργησε ενός κοινόβιον με αυστηρούς μοναχικούς κανόνας. Ο Άγιος ελειτούργει πάντοτε και ισχολείται με όλα στας εργασίας της Μονής και με αυτά στας εργατικάς ακόμη. Ιδιαιτέραν αγάπην είχεν εις την Κυπουρικήν, δι' αυτό μόνος εκαλλιέργει των κήπων. Η φήμη του ως Αγίου εν ζωή ακόμη ήρχισε να εξαπλούται και εκτός της Αιγίνης των Αθηνών και του Πειραιός. Πλήθη πιστών συνέρεων εις την Μονή, δια να παρακολουθήσουν τον Άγιον λειτουργούντα, να ακούσουν τον θείον λόγον εκ του στόματός του, να εξομολογηθούν εις αυτόν και να λάβουν την θείαν μετάληψη εκ των χειρών του. Προς τον Άγιον προσέτρεχον η Αιγινήτε, ακόμη και δια των διακανονισμών διαφόρων αναφιωμένων μεταξύ ζητημάτων. Και πολλάκις με την επέμβαση του Αγίου επεφεύγονται οικογενειακά δράματα και δικαστικοί αγώνες. Τόσον πολύ εσέβετο και επίστευον εν ζωή ακόμη στην αγιότητα του Επισκόπου Νεκταρίου, ώστε πολλάκις κατέφευγον οι κάτοικοι της Αιγίνης προς αυτόν εις δυσκόλους περιστάσεις ανομβρίας, πτώσιν ακρίδων, εις τα Σπαρτάκια γενικώς θεομηνίας και παρεκάλουν τον Άγιον ή να προσευχηθεί και να λιτανεύσει προς απαλλαγή της νήσου και των οικογενειών εκ του κακού. Οι επιζώντες σήμερον ομολογούν ότι η προσευχή του Αγίου ήσαν πάντοτε ευάρεστη προς τον Θεόν και το κακό παρήρχετο και δι' αυτό επικολούθη ευχαρίστηριος δέησης πάντοτε. Η πνευματική δύναμη του Αγίου, δια της οποίας ενίσχυε τους προσερχομένους και γενικώς προσήλκυε την θείαν αντίληψη και αρρωγήν, είχε τας εξής κυρίως πηγάς. Πρώτον, την θερμήν και ανεφόρον πίστην εις τον Θεόν, ή το σταθερός εις την πίστην του αυτήν και εις καμίαν περίπτωσιν δεν εκλονίζετο, όσες δοκιμασίες και αν εγνώριζεν, όσες δυσκολίες περιστάσεις και αν αντιμετώπιζε. Δεύτερον, την αγίαν ζωήν, άνθρωπος και αυτός όπως όλοι μας, δεν έπαβε να αγωνίζεται δι' όλων του των δυνάμεων, ούτως ώστε ο βίος του να παράγεται ολονένης αγιότητα. Υπέμενε την αδικίαν και ουδέποτε παρεπονείτο. Ουδέποτε εξήρχεται ο σαπρός λόγος εκ του στόματός του και η αγανάκτηση ή το άγνωστος δι' αυτόν. Ομολογείται παρόλων ότι όσοι τον εγνώρισαν ότι υπήρξαν εγκρατείς έναντι όλων των ανθρωπίνων επιθυμιών και δυνατός και ανώτερος των σαρκικών αδυναμιών. Τρίτον, την συνεχήν προσευχήν. Προσήφιε το Άγιος ημέραν και νύχτα, προσήφιε το εις πάσαν περίστασιν. Προσήφιετο διόλα στα ατομικά του υποθέσεις, τας υποθέσεις της μονής και τας υποθέσεις των προς αυτών καταφευγόντων χριστιανών. Προσήφιετο δι' εχθρούς και φίλους. Προσήφιετο καθομολογίαν των δια τας αταξίας των μαθητών του. Προσήφιετο με πίστην και με υπομονήν και επιμονήν και πάντοτε δια τα καλά και συμφέροντα της ψυχής. Τα πάντα επεντύχανε δια της θερμής προσευχής και αν κάποτε φαίνεται ότι δεν εξεπληρούτο το αίτημά του, επίστευεν απολύτως ότι δεν θα ήταν συμφέρουσα η εκπλήρωσή του ή ότι ο Κύριος εδοκίμαζε την πίστην και την υπομονή του. Τέταρτον, την αγάπη του. Η καρδία του ηγάπα του συνανθρώπους του. Η αγάπη του, καθαρά και ανυστερόβουλος, εξεδηλούτο δια έργων ευπυΐας προς φίλους ή εχθρούς. Η αγάπη πλημμύριζε τη μεγάλη του καρδία και δι' αυτής αναμφισβητήτως εκέρδισε την αιωνιότητα. Πέμπτον, την μελέτη της Αγίας Γραφής και των πατέρων της Εκκλησίας μας. Εμελέτα όχι μόνον δια να μανθάνει, αλλά και δια των εξαγιασμών του. Εμελέτα και επίστευε ότι ο Λόγος του Θεού είναι το φως που θα τον εφώτιζε στη ζωή του. Αλλά και η εντιμονή της Αγίας Τριάδος, Αγία ζωή τούτου, δεν υπήρξε άνευ πειρασμών και δοκιμασιών. Ο Μητροπολίτης Αθηνών Θεόκλητος ο Πρώτος, αν και έδωκε την άδεια ιδρύσεως της μονής των Άγιων, ύστερα κατόπιν διαβόλων, ήρχισε να αμφιβάλλει δια το επιτελούμενον υπό του Αγίου πνευματικών έργων και συνεχώς απέστελε κληρικούς αντιπροσώπους του ή να ελέγχουν και υποβάλλουν εις ανακρίσεις τούτων. Την αυτήν δυσπιστίαν επέδειξε και ο διάδοχος του Θεοκλήτου Μέγας, επίσης Μητροπολίτης και μετέπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως και ήτα Αλεξανδρίας Μελέτιος Μεταξάκης. Τον απειλούσε επίσης να μην φτιάχνει μοναστήρια και δεν πίστευε εις αυτόν τον σκοπό. Και μόνον μετά την εκλογή ενός Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, του αειμνίστου Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου, του σοφού και αγίου αυτού κληρικού και καθηγητού του Πανεπιστημίου, τότε μόνον η μονή έμεινε ήσυχος, για να επιτελεί το επικοδομητικό έργο της. Δεν θα ήρκουν πολλές σελίδες για να περιγράψει κανείς το έργο του Αγίου εν τη μονή της Αγίας Τριάδος Αιγίνης. Επιζώσε σήμερον πνευματικέ του θυγατέρες, αδελφέ της μονής, των οποίων τα ονόματα κατά παράκληση δεν αναφέρομεν, αποδεικνύουν ότι ο Άγιος Νεκτάριος εργάζεται εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας και μεσονυχτίου, χωρίς να χάνει ουδέ στιγμήν και υπήρξε και είναι και θα είναι πρότυπον πνευματικού ποιμένου. Η κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου και η αναγνώριση του ως Αγίου υπό της εκκλησιαστικής συνειδήσεως. 12 περίπου έτη παρέμεινε εις τη μονήν μονάζων και εργαζόμενος πνευματικός, ή το πλέον ηλικίας 70 και 4 ετών, όταν εισθένησε. Η ασθένειά του ήτο οδυνηρά, έπασχεν εκ προστατήτηδος. Παρά τους πόνους, δεν ενόχλη τας αδελφάς, αλλά απέκρυπτε την ασθένειά του. 3 περίπου μήνας πρώτης προς Κύριον εκδημίας του, επεσκέφθη την ανδρική μονή της Χρυσολεοντήσης, η οποία απήχε μίαν ώραν από την μονή της Αγίας Τριάδος. Εις την ιεράν ταύτην μονήν, η οποία σήμερον είναι γυναικεία υπάρχει θαυματουργός εικόν της Θεοτόκου, την οποία ο Άγιος παρεκάλει συνήθως εις τας προσευχάς του. Εις τη μονήν αυτήν παρέμεινεν, επί 15 ημερών προσευχόμενος υπέρ της υγείας του, καταλήγων πάντοτε εις τας προσευχάς του, όπως γίνει το θέλημα του Κυρίου. Κατά την επιστροφή του περί το τέλος Αυγούστου του 1920, και ενώ ευρίσκεται καθοδόν, ευλόγησεν εκ του μακρόθεν την ιεράν μονήν και την ίσον έγιναν, λέγον εις την συνοδεύουσαν αυτόν μοναχήν ότι ετοιμάζεται δια να αναχωρήσει εκ του κόσμου τούτου. Αδελφέ της Μονής αντιληφθεί σε πλέον την κατάσταση της υγείας του Αγίου, τον παρακάλεσαν θερμός, όπως δεχθήκε εισαχθεί στο νοσοκομείο. Τη επιμονή των αδελφών ο Άγιος εδέχθηκε εισήλθεν εις των εν Αθήνες Αρεταίων νοσοκομείων. Εις την ιεράν Μονήν εν τω μεταξύ επνευματικέ θυγατέρες του Αγίου, μοναχέ προσήφχον των νυχθημερών υπέρ της υγείας του πνευματικών των πατρός. Μεταξύ των ευχών είπαν πάρα πολλές προς τον Άγιο. Κατά την δίμηνον περίπου παραμονήν του εις των νοσοκομείων, ο Άγιος διατηρών πλήρως τας αισθήσεις του, δεν έπαυσε νουθετών και προσευχόμενος, επιτελών συνεχώς το καθήκον του καλού ποιμένος. Αλλά ο Κύριος ηθέλησε να καλέσει πλέον πλησίον του των εκλεκτών του. Την εσπέραν της 8ης Νοεμβρίου του 1920, ο καλός εργάτης του πνευματικού του Κυρίου Αμπελώνος παρέδιδε το πνεύμα του εις τον Θεόν με ήσυχον την συνείδηση, ότι είχε τελειώσει τον ωραίον χάριν του Χριστού αγώνα, πιστός και Άγιος. Το σκήνος του Αγίου μετεκομίστη στην Ιεράν Μονήν της Αγίας Τριάδος Αιγίνης. Το συνόδευσαν ο πρώην μαθητής του, εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος, Άγγελος Νησιώτης και ο τότε ιεροκήρυξ Αττικής και μετέπειτα Μητροπολίτης Παντελεήμων Φωστίνης και άλλοι κληρικοί και πνευματικά του τέκνα. Εις την έγιναν εγένετο πρωτοφανής υποδοχή στο Άγιον Σώμα. Οι Αιγινείτε πεζοί μετέφεραν τούτο εις την Μονήν. Ολονύκτιος εψάλλει νεκρόσιμος ακολουθία. Παρότι είχαν παρέλθει 48 ώρες από τη κοιμήσεώς του, το σώμα του δεν είχε αλλοιωθεί, αν και ήτο θερμός ο καιρός, και εκ του μετώπου του έρεεν υδρός ευωδιάζων. Εις την αυλήν της Μονής έγινε ο ενταφιασμός. 6 μήνες αργότερον η Ριζάρειος Σχολή θέλησε να θέσει επιτίβιον πλάκα επί του τάφου. Επί τη ευκαιρία απεφασίστη να γίνει κατάλληλος ευπρεπισμός τούτου. Ήνιξαν των τάφων και έβρον των σώμα ανέπαφων και ευωδιάζων. Μετέφερον τούτο εις τον κοιτώνα, όπου παρέμεινε έτη ζών ο Άγιος, και εκεί το έπλυναν και το ενέδυσαν με καθαρά ενδύματα. Παρέμεινε δε εκεί 48 ώρες μέχρι τις ετοιμασίες του τάφου που και ανεπάθη. Και αναπετέφθη. 20 ολόκληρα χρόνια παρέμεινε άλυτον το σώμα του Αγίου. Κατά το 1953, Δευτέρα Σεπτεμβρίου, εγένετο ένα κομιδί στο λειψάνον του Αγίου. Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Ύδρας Κυρός Προκόπιος, διότι εντωμεταξύ έγινε υπήχθη εις τη Μητρόπολην Ύδρας μετά του αειμνίστου Μητροπολίτου πρώην Ηλίας Κυρού Αντωνίου, ετέλεσαν την καθορισμένη ακολουθίαν. Εν συνεχεία ετελέστη ολονικτία εις των ναών της Μονής, όπου ετοποθέτησαν τα Άγια λείψανα εις προσκύνηση των ευσεβών χριστιανών. Τα Άγια λείψανα ευωδιάζουν μέχρι σήμερον, και πλήθη λαού εξ όλης της Ελλάδος και του εξωτερικού προσέρχονται να προσκυνήσουν ταύτα και λάβουν την ευλογία του Αγίου και τύχουν τη θεραπεία υπάσχοντες εκ διαφόρων ασθενειών. Διότι καθώς τα είδομεν κατωτέρω, ο Άγιος Νεκτάριος είναι θαυματουργός και την πρεσβεία τούτου ο Κύριος θεραπεύει πολλούς πάσχοντας εκ διαφόρων ασθενειών. Η Αγία ζωή του, η θαυματουργός δύναμής του και προπάντων η μεγάλη του και ακλόνητος πίστης, εις τον Θεόν κατέστησαν τούτον Άγιον. Πριν η ειδικούσα Εκκλησία προβεί στην ανακήρυξη τούτου ως Αγίου και τα καταγράψει τούτον εις το Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, το χριστεπώνυμον πλήρωμα αναγνώρισε τον Μητροπολίτη Πενταπόλεως Νεκτάριον εις Άγιον. Η αναγνώρισή του ως Αγίου εγένεται από το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας μας αμέσως μετά την εκδημία του. Ο ιδρός που ανέβλησεν εκ του μετώπου του και εσκόρπισεν ευωδίαν εντός του ιερού ναού, κατά την ώρα της νεκροσίμου ακολουθίας, καθώς και θαύμα το οποίο ετελέστη στο νοσοκομείο Αρεταίων, μόλις ο Άγιος εξέπνευσεν, υπήρξαν τα πρώτα σημεία που ανήγγυλαν εις τους χριστιανούς ότι ο ταπεινός και αγαθός Μητροπολίτης Πενταπόλεως Νεκτάριος Κεφαλάς υγείασεν πράγματι. Από τη ημέρα όμως καθήναν ευρέθη άλυτον και ευωδιάζουν το σώμα του Αγίου εντός του τάφου 6 μήνας μετά την ισκύριον εκδημία του και μάλιστα από τη ημέρα της ανακομιδής των Αγίων Λειψάνων του Ορθόδοξος Χριστιανικός Ναός πιστεύει τούτον ως Άγιον. Κλήρος και λαός που αποτελούν ομού την Εκκλησίαν συνείδηση ανεγνώρισαν εν γέρος των Άγιων Νεκτάριων ως Άγιον Μυροβλήτην και Θαυματουργών. Η επίσημος λοιπόν Εκκλησία στηριζομένη στην βεβαιότητα των πιστών χριστιανών περί της αγιότητας του Αγίου Νεκταρίου και έχουσα επισήμους αποδείξεις και όλα εκείνα τα στοιχεία εκ των οποίων αποδεικνύεται η αγιότης προέβη στην επίσημη ανακήρυξη του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης ως Αγίου της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Η Διαθήκη του Αγίου Νεκταρίου. Η Διαθήκη μου. Ο υποφαινόμενος αρχιερεύς Νεκτάριος Δήμου Κεφαλάς, Μητροπολίτης Πενταπόλεως, παρεπιδημών εν Ελλάδη και διαμένων ιδιωτεύων εν Αιγίνη, εν τη ιδιοκτησία κειμένη εν τη θέση Ξάντος, Ξώας έχοντας φρένας και υγεία το νουν, γράφω σήμερον εν Αιγίνη τη Δευτέραν του μηνός Ιανουαρίου 1920, εν τη ιδιαιτέρα οικία μου, τη εντηρημένη εν Ξάντος ιδιοκτησία μου παρά το Ιερό Παρθενώνη, όν περ κατά τα τελεστέντα του Ιερού Νεού εν γένεια ετίμησα, επ' ονόματι της Αγίας Τριάδος, γράφω την παρούσαν διαθήκην μου, διείς διαθέτωτα της περιουσίας μου ως εξής. Ονομάζω και καθιστώ κληρονόμους μου, της επί της ηρημένης εν τη θέση Ξάντος ιδιοκτησίας μου, της περιελθούσης εις την κατοχήν και κυριότητά μου, δυνάμει του υπαριθμών 17.126 παραχωρητηρίου συμβολέου του συμβολεογράφου Αιγίνης Γεωργίου Λικούρη, τη εγκρίση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγινητών δια της υπαριθμών τετάρτης πράξεως της 17ης Φεβρουαρίου του 1912 έτους, εγκριθήσεις υπό του Κυρίου Νομάρχου Αττικής και Βιωτίας δυνάμει του υπαριθμών 5.279 πρωτοκόλου της 6ης Απριλίου 1912 του Ιερού Ναού, όν εκ βάθρων ανήγυρον και αφιέρωσα την Τρισιλείο Θεότητη μετά των πέριξ και λίων άτινα ανακαίνισα και ανεκοδόμησα. Της ιδιαιτέρας οικίας μου μεταπάσης της επιπλώσεως αυτής, ως έχει και ευρίσκεται και όλης εν της γέννη περιοχής του Ιερού Ιδρύματος, ως και της ενυπηρεή οικίας μου κειμένης εντός της περιφερείας του Δήμου Πειραιός και επί της Λεωφόρου Φρεατίδος, περιελθούσης εις την κατοχήν και κυριότητά μου δυνάμει του υπαριθμών 18.573 πολιτηρίου συμβολέου του συμβολεογράφου Αιγίνης Γεωργίου Λικούρη, τας εν τη Αιγίνη ηρημένη διοκτησία μου, εν διαιτωμένες μοναχάς τας τεχειροτονηθήσες και αφιερωθήσες στο Θεό υπεμού ή υφετέρου, και τας αίτιούσας δοκίμους και διατάσω όπως άπασα η κινητή και ακίνητος περιουσία μου, η μεταθάνατον ευρυθισωμένη οπουδήποτε είτε εξαγορών ή δωρεών ή ανταλλαγών άπασα η βιβλιοθήκη μου, τα εκδεδόμενα συγγράμματά μου και τα ενέκδοτα χειρόγραφά μου άπαντα τα τιμαλφή ιερά, ήτη, άμφια, σταυρή, εγκόλπια, μήτρα, πατερίτσε, άπαντα τα ιερά σκεύη, θέλω να μείνουνε σαΐ κτήμα της Ιεράς Μονής του Ιερού Παρθενώνος, αναπαλωτρίωτον και θα διαμένω εις την κυριότητα των ηρημένων αδελφών Παρθένων μοναχών. Δίδω το δικαίωμα τες ενδιαιτωμένες τιμονοί μοναχές, όπως τας εγκρινωμένας υπ' αυτών σεμνάς Παρθένους, εγγράφωση εν το μητρό της αδελφότητος της Ιεράς Μονής και με τα δοκιμασία να αφιερώσει τη αιτήση αυτών υπό του αρχιερέως κατά τον έκτον κανόναν της εν Καρθαγένης Συνόδου. Παρακαλώ δε θερμός τον και κατά καιρόν Μητροπολίτην να δαψιλεύει αυτές την χάριν της αφιερώσεως και θέλω να μεταβαίνει το δικαίωμα της κληρονομίας εις τα σε αφιερωθήσας και καρίσας μοναχάς εις τον αιώνα. Θέλω εντυχισμένε μαρμάρινε δύο πλάκες, είτε η επί του μετώπου του Ιερού Ναού ενδεθυμένη και η επί του υπερθύρου του Ιερού Παρθενώνος της Μονής, διόν αφιερούται το όλον ίδρυμα την Τρισιλείο Θεότητη και αναγνωρίζεται ενδιέτημα των ενδιαιτωμένων οσίων Παρθένων, να μείνουν συνεσαΐ αναπόσπαστοι στας θέσεις των εις μαρτύριων της σταθεράς θελήσεως και της γενωμένης υπεμού αφιερώσεως στο Θεό και του δικαιώματος των οσίων Παρθένων, όπως οικόσιν εν αυτή προένων και λατρείαν της τρισυποστάτου Θεότητος εις τον αιώνα. Ειρημένε δύο πλάκες, υπεμού εντυχιστήσε τα εξής αφιερώμετα επιγράμματα φέρουν. Έγραψα αυθημερών ο Πενταπόλεως Νεκτάριος το εξής αφιερωτικόν γράμμα. Επίγραμμα πρώτον, τη Τρισιλείο ήγηρε, Θεότητη των ιερών εκβάθρων του τονί, ναών εις ένεση να ίδιον ο πάλε Πενταπόλεως Αρχιερεύς Νεκτάριος την 1η Ιανουαρίου 1906 θεμελιώθη, τη Δευτέρα Ιουνίου 1908 ανεκαινίστη. Η δε επί τούτου υπερήθρου ιδρύματος του Παρθενώνος της Μονής φέρει το εξής επίγραμμα. Επίγραμμα δεύτερον. Την δε ανοίγειρε μονήν τη του Θείου αρρωγή, τες οσίες μοναχές εις λατρείαν αληθή του τριαδικού Θεού του το πάντων ποιητού, ο της Κυρηνιακής πάλε, Πανταπόλεως αρχιθήτης του Θεού ταπεινός Νεκτάριος, ήρξα το οικοδομία το 1904 και συνετελέστη το 1912. Εις τας μοναχάς αναθέτω το καθήκον της εκτυπώσεως των χειρογράφων μου, το καθήκον τούτο δύνανται να αναταθέωσει και εισέτερον, εμοναχέ οφείλωση να αποβώσει υπόδειγμα αρετής και τελειότητος, την δεν μονή να αναδείξωση φάρων πνευματικών και οδηγών φρονήσεως και σοφροσύνης. Τα σε Σηλυβρία δύο οικίας μου κληροδοτώ το αδελφό μου Χαραλάμπη Δήμου Κεφαλά. Η παρούσα διαθήκη μου γραφήσα υπεμού και επικυρωθήσα δια της υπογραφής μου είναι η διαχειρή. Έθεσα θέλει ευρεθεί μετά των θάνατών μου μεταξύ των εγγράφων μου. Εν Αιγίνη τη Δευτέρα Ιανουαρίου 1920 ο διαθέτης Μητροπολίτης Πενταπόλεως Νεκτάριος Κεφαλάς. Δώσ' μη ακαιρεότητα και πνεύμα αληθείας φυγάδευσον πανάχραντε τα πάθη της καρδίας τα πολιώνει μάγνη της ηθικής δηλίας. Δώσεν κράτιαν νηστείαν πρόσοχην και αγρυπνίαν και υπακοήν τελείαν. Δώσ' μη πρόσοχην εν πάση και διάκριση οξίαν, σιωπήν και ευκοσμίαν και υπομονή νοσίαν. Επιμέλειαν παράσχου, δέσποιναν προσεργασίαν, προς τελείωση και ζήλων αρετών προς γυμνασίαν, την ψυχή μου την καρδίαν και τον νουν μου, Παναγία τίδιν, εν αγίωσιν, φύλατε εν Παρθενίαν. Δέσποινα παντευλόγητε, υπέραγνε παρθένε, παράδεισε πανθαύμαστε, ήλιε πεφωτισμένε. Σηλυβρίας των γόνων και Αιγίνης των εφόρων, των εσκάτης χρόνων.